Η εκδήλωση πόλης Κάστρα της Ηπείρου από την αρχαιότητα έως σήμερα που οργανώθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πρέβεζα στο απόγευμα της Κυριακής αποτέλεσε ένα ταξίδι γνώσεων για όσους την παρακολούθησαν καθώς αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος που έχει τούτο το χώμα όπως έγραφε και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς οργανώθηκε το παραπάνω θεματικό αφιέρωμα σε αρχαίες πόλεις της Ηπείρου καθώς και τα κάστρα τους από την αρχαιότητα στο σήμερα. Η εκδήλωση περιελάμβανε δύο ομιλίες. Σε πρώτη φάση, ο αρχαιολόγος Γιώργος Ρίγινος αναφέρθηκε στις οχυρωμένες πόλεις Ακροπόλης της Ηπείρου στην αρχαιότητα. Έπιασε το νήμα από τον Νεκρομαντίο και την Εφήρα και στη συνέχεια τόνισε τη σπουδαία σημασία της αρχαίας Αμβρακίας, η οποία αποδεικνύεται πως καταλάμβανε μία έκταση που αντιστοιχεί στην έκταση της σημερινής Άρτας, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι διέθετε πρότυπο πολεοδομικό σύστημα που θα ζήλευαν μέχρι και οι σύγχρονες πόλεις. Η πρώτη πραγματική πόλη, το πρώτο κάστρο, η πρώτη οχυρωμένη πόλη στην Ήπειρο είναι η αρχαία Αμβρακία, μια αρχαία. Βλέπετε εδώ το κομμάτι που ταυτίζεται με την βυζαντινή οχύρωση της πόλης, εκεί που μέχρι δίπλα σε αυτό το σημείο πρέπει να έφτανε ο ποταμός, ο Άρδος. Τμήματα της πόλης, της οχύρωσης μάλλον, έτσι όπως σώζονται μέσα στην ίδια την πόλη ή όπως έχουν αποκαλυφθεί από τις ανασκαφές, εδώ είναι πολύ μεγάλο τμήμα της νότιας οχύρωσης, που έχει μείνει ορατό και σκέψιμο. Και εδώ μια εικόνα έτσι σποραδική, είναι η σύγχρονη πόλη της Άρδας και τα σημεία αυτά που βλέπετε με το μπλε είναι τα διάφορα σημεία που είτε σώζονται σημεία της οχύρωσης, για να δείτε ότι ουσιαστικά αν εξαιρέσουμε την Άρτα που επεκτάθηκε στο τρίγωνο κάτω την τελευταία 20ετία, 30ετία, ουσιαστικά και η αρχαία πόλη είχε την έκταση που είχε η σύγχρονη Άρτα. Λοιπόν, μια πόλη οχυρωμένη με ιδιαίτερη στρατηγική, σαν και αυτά που βλέπετε εδώ, που δεν ήταν μόνο για να αντιμετωπίζουν τους εχθρούς, αλλά και την ορμή του Αράκτου. Ο οποίος άνθρωπος πρέπει να έφτανε εκεί. Υπάρχουν φωτογραφίες πριν από 100 χρόνια, πριν γίνει το φράγμα, που το νερό έφτανε έξω ακριβώς από το σημερινό κάστρο, έφτανε ως τα τείχη και έφτανε ως τους πρόποδες της Περάνθης, που ήταν το ανατολικό νεκροταφείο της Αμβρακίας. Μια πόλη χτισμένη με ένα πολεοδομικό σύστημα που θα το ζήλευε και μια σύγχρονη πολιτεία, με πλατείες λεωφόρους και με δρόμους που δημιουργούσαν οικοδομικές νησίδες. Απλώς αυτά τα αναφέρω επειδή υπήρξε πρότυπο για όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, με δρόμους, με οικοδομικές νησίδες, με σπίτια, με αγωγούς αποθηκευτικούς. Επιτροχάδιν όλα αυτά. Βλέπετε εδώ μια εικόνα από τις ανασκαφές, οικοδομικές νησίδες με τους αγωγούς, με λουτρά, με τους μεγάλους αγωγούς που σαν ποτάμια κάτω από την πόλη υποδηγούσαν τα όμπρια νερά αλλά και τα λίμματα της πόλης εκτός αυτής, με ωραίες λακκοστρωμένες αυλές σπιτιών, με εντυπωσιακά δωμάτια ανδρών, με ψηφιδωτά δάπεδα μέσα, με τα ανάπληρα περιμετρικά, με σημαντικά δημόσια κτίσματα όπως το Ναό του Απόλλωνα που αποκαλύφθηκε στη δεκαετία του 60 και μια σύγχρονη εικόνα του προστάτη θεού της πόλης ή αυτά από το πιθανείο της πόλης, ευρήματα από το πιθανείο της πόλης όπως το Ακέφαλο Αγαλαπίδιο, πιθανότατα Αφροδίτης και αναθυματικά πληκτά και βεβαίως την εντυπωσιακή αυτή νεκρική οδό μήκους αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Το ταξίδι συνεχίστηκε με αναφορές στην αρχαία Θεσπρωτεία που περιελάμβανε και το σημερινό νομό Πρέβεζας, με μίνι ανάλυση για τις οχυρώσεις στο κάστρο Ρογών, στην αρχαία Ελαία, στο κάστρο της Ντόλιανης και τα εντυπωσιακά ευρήματα, για να φτάσει μέχρι τα Γείτανα με το σπουδαίο αρχαίο θέατρο, την πρωτεύουσα του κράτους των Θεσπρωτών. Εξέχουσα θέση κατήχε στην παρουσίαση του κυρίου Ρίγινου η οχυρή θέση της Κασόπης, η πανδοσία στο Καστρί Φαναρίου, το Καστρί Ριζοβουνίου, το Τρίκαστρο, όπως επίσης και το Όραον για το οποίο υποστήριξε ότι υπήρξε ένα από τα φυλάκια των Μολωσών, περιλαμβάνοντας μέχρι και κτίρια με δύο ορόφους, δεξαμενή ύδατος και άλλα. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κύριος Ρίγινος επεσήμανε ότι με τη μάχη της Πίδνας και κατόπιν με την αυμαχία του Ακτίου, οι Ρωμαίοι ουσιαστικά διέλυσαν αυτές τις οχυρώσεις και μετέφεραν τους πληθυσμούς ώστε να γεννηθεί η αρχαία Νικόπολη. Και όλες αυτά, όλα τα κάστρα, όλες αυτές οι οχυρώσεις αυξάνονται την περίοδο του Πύρου, που βλέπετε όσο φτάνει ο βασίλειό του με την επίδραση πάνω στη σημερινή Αρμανία και μέχρι το Αβίδιο στα νότια. Λοιπόν,
Απαιτείται λοιπόν μια οχύρωση, οχυρά μικρότερης έκτασης, στα οποία κατέβαιναν τη τιμή σε περίπτωση κινδύνου. Ένα τέτοιο, δεν θα σταθούμε σε πάρα πολλά, ένα τέτοιο η Ραβενή, στα σπινά του Καλαμά και κάποιες άλλες οχυρώσεις, στα ορεινά της Μουργάνης, στο Τζαμαντά, στην Ιταρόστρο, στην Καστολιά. Βλέπετε εντυπωσιακές οχυρώσεις επάνω στα βουνά που ακριβώς είχαν αυτή τη λογική να προστατεύσουν τους ντόπιους πληθυσμούς σε περίπτωση κινδύνου. Και βεβαίως, ίσως εντός εισαγωγικών, ένα ακόμη τέτοιο οχυρό, το λεγόμενο Νευρομαντίο, βλέπετε εδώ μια φωτογραφία. Λοιπόν, βλέπετε εδώ και μια, ένα χάρτη που φαίνεται η αχαιρουσία λίμνη, και εδώ είναι ο χώρος του λεγόμενου Νευρομαντίου, ο λόγος του τμήμα προδρόμου, ακριβώς από πίσω η Ευθύρα, μια εντυπωσιακή θέση δηλαδή που ήλεγχε την είσοδο σε αυτή την αχαιρουσία λίμνη. Όπου αυτά τα ιδιαίτερα ισχυρά τείχη που σώζονται στην περιοχή, πιθανότατα έχουν να κάνουν με μια οχύρωση που προστάτευε την είσοδο αυτού του χώρου. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΑΚΤΙΑ Νικόπολης, Νίκος Καράμπελας, πραγματοποίησε σύντομη παρουσίαση με θέμα «Οι οχυρώσεις ενός στρατηγικού περάσματος». Ο κύριος Καράμπελας αρχικά στάθηκε σε ένα ζήτημα που παραμένει πολύ ενδιαφέρον ακόμη και σήμερα και έχει να κάνει με την προέλευση της λέξης Πρέβεζα. Υποστήριξε πως η λέξη έχει αρβανίτικη προέλευση και όχι αλβανική, μιας και στη νέα αλβανική γλώσσα η λέξη χάνεται, ενώ έκανε την αντιπαραβολή ανάμεσα στην ελληνική λέξη «περαίωση» και το σλαβικό «περεβός» για να αποδείξει την εξέλιξη της ονομασίας μέσα στο χρόνο. Η Πρέβεζα στέκεται στη βόρεια πλευρά αυτού του περάσματος. Άλλωστε, πέρασμα είναι και η σημασία της αρβανίτικης λέξης Πρέβεζα. Λέω αρβανίτικης και όχι αλβανικής, διότι στη νέα αλβανική η λέξη αυτή έχει χαθεί. Ο αρβανίτικης καταγωγής καθηγητής λογογραφίας Πέτρος Κουρίκης διασώζει δύο αρβανίτικες φράσεις με τη χρήση της λέξης Πρέβεζα. Έλεγαν οι γριές αρβανίτισες, δείχνοντας το πιο ρηχό πέρασμα ενός θυμάδου. Ένικεται μια πρέβεζα. Δηλαδή, ελάτε από εδώ, από την πρέβεζα. Από το πέρασμα. Και αν έχουμε αρβανίτες, με συγχωρείτε, η προφορά μπορεί να είναι κακή. Και οι αρβανιτόφωνοι Σαλαμίνοι έλεγαν συχνά όταν κάποιος περνούσε από οργωμένο χωράφι, για να κόψει δρόμο, πρέπει τσεντέρε πρέβεζε άρενε, δηλαδή βρέσει τι το έκανε πρέβεζα το χωράφι μου. Είναι ένα θέμα τα καθαρά αρβανίτικα και ό,τι έχει απομείνει στην αλβανική. Οι γλωσσολόγοι ισχυρίζονται ότι η λέξη έφτασε στα αρβανίτικα από τα σλαβικά, στα οποία είναι περεβός. Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η αρχαιοελληνική λέξη για το πέρασμα από τη μια ακτή στην άλλη είναι περαίωση. Αν και δεν είμαι γλωσσολόγος, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να συγκρίνω τις δύο αυτές λέξεις. Περεβός, περαίωση. Βλέπω πόσο ωραία τα δύο μακρά, το ΑΙ και το ω, γίνονται στα σλάβικα ευγός. Μακρό, πιο μακρά φωνή είναι. Αφού οι δύο γλώσσες δεν συναντήθηκαν στην πορεία τους μέσα στον χρόνο, επιβεβαιώνεται κατά τη γνώμη μου και στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη μιας παλιάς, κοινής, μαμάς γλώσσας των περισσότερων Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Αυτό το πέρασμα, την Πόκα κατά τους Βενετούς, οχυρώνουν αρχικά οι Οθωμανοί για να προστατεύσουν την είσοδο του κόλπου, για να δούμε πότε, ακριβώς μετά την κατάληψη της περιοχής από τους Οθωμανούς το 1463, κατασκευάζονται από αυτούς δύο καστέλια στο στόμιο του Αβρετικού κόλπου. Φαμπρικατιώνε πυλόρου του όρου Καστελόρου, in φαούσιμπους σύνους, αναφέρει έγγραφο της Βενετικής Γερουσίας προς τον διοικητή της Πελοποννήσου στις αρχές Μαΐου του 1465. Η μετάφραση περίπου τη βλέπουμε εκεί. Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πού κατασκευάστηκαν τα δύο καστέλια. Οι κάρτες της εποχής εκείνης υποδεικνύουν τις πιθανές θέσεις τους. Στο σημερινό ακροατήριο συναντηθούνται αρκετοί αρχαιολόγοι
Και αυτό είναι χρήσιμο, καθώς είναι οι μόνοι ικανοί να αποδείξουν την αλήθεια τιμή των προτάσεων.